Θα ξεκινήσουμε με τα θέματα του ποδοσφαιρικού Άρη, με το θέμα της εκαθάρισης, τη δυνατότητα σύσταση νέα. Με έναν άνθρωπο που γνωρίζει το θέμα, πολύ απλά γιατί είναι ένα μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον κύριο Ηλία Αρκούδη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και το Λίμπερο. Τι κάνετε, κύριε Αρκούδη? Καλησπέρα σας, καλά εσείς? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Έχουμε σήμερα και μια υπέροχη λιακάδα στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε... Το ίδιο και στην Αθήνα και πολύ ζέστη. Και πολύ ζέστη, όντως. Ζέστη έχει και ο Άρης, κύριε Αρκούδη. Καυτά θέματα είναι η αλήθεια, γιατί μπορεί να εξασφάλισει αγωνιστικά και από πολύ νωρίς είναι η αλήθεια την άνοδό του και πολύ εύκολα, χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά ακόμη και έτσι δεν αισθάνεται ασφάλεια στο ότι θα μπορέσει να συστήσει πάει και να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της football. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι παράδοξο, νομίζω θα συμφωνείτε μαζί μου. Να έχεις, όχι, δηλαδή... δεν είναι παράδοξο, ναι. Καθόλου παράδοξο. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί υπάρχουν νόμοι στο ελληνικό κράτος. Ναι. Ασχέτως αν όλοι προσπαθούμε και θέλουμε ο Άρης αυτό που κέρδισε στους αγωνιστικούς χώρους να εκφραστεί και στην πράξη. Ναι. Και όχι με για διοικητικούς λόγους να μην ανέβει. Ναι, εγώ εκεί το πήγαινα, διότι η άνοδος κατακτήθηκε λοιπόν από τους αθλητές και τον προπονητή. Έλεγα, ήθελα να προσυμπληρώσω ότι θα είναι λίγο άδικο για αυτά τα παιδιά και για το τεχνικό team. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ναι. Από την άλλη όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και ότι προβλέπουν οι νόμοι. Και πιστεύω ότι ο Άρης κινείται σε αυτή την κατεύθυνση και κινείται σωστά. Ναι. Για να ολοκληρώσει την εκαθάρισή του. Σωστά, ναι. Το πρόβλημα, το αγκάθι, όπως γνωρίζετε και γνωρίζει ο κόσμος φυσικά, είναι αυτό της εκαθάρισης, διότι δεν έχει περατωθεί και δεν ξέρω αν προλαβαίνει κιόλας. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνει στο προσεχές διάστημα, τους προσεχούς μήνες. Κοιτάξτε, να δούμε που θα έχει φτάσει. Ναι. Θα κάνει την προσπάθεια. Από ό,τι ξέρω, βγήκε και η απόφαση του πρωτοδικείου και έβαλε ένα τίμημα που επιτρέπει να γίνει πώληση του τελευταίου περιουσιακού στοιχείου. Βεβαίως, βεβαίως. Που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος. Mm-hmm. Και αν φτάσει σε ένα τελικό στάδιο, δεν είμαστε από αυτούς που θα κλείσουν τα μπάτια. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, mm-hmm, να δούμε και τα βήματα του Άρη. Να δούμε ότι δημοσιεύτηκε μόλις χθες ή σήμερα ο ισολογισμός έναρξης εκαθάρισης. Ναι. Που έπρεπε να είχε γίνει πριν 2 χρόνια. Ναι, κατατέθηκε. Για να είμαστε ειλικρινείς όμως σε κάποια πράγματα όλοι. Από όσο γνωρίζω, κατατέθηκε πέρσι το Μάιο, το Μάιο του 2015 δηλαδή. Και απλά δημοσιεύτηκε τώρα γιατί έλειπαν κάποιοι ισολογισμοί, κάποιες περίοδοι, νομίζω 13-14 και 15-16. Ακριβώς. Που σημαίνει και εσείς από την πλευρά, εμείς από την πλευρά μας, ό,τι είναι δυνατό να γίνει, να είστε σίγουροι θα το κάνουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να παραβούμε τον νόμο, αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν θα κλείσουμε τα μάτια. Mm-hmm. Σε περιπτώσεις που έχει φτάσει στο τέλος, έχει πουλήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, έχει καθαρίσει απαιτήσει υποχρεώσεις και μένει τυπική υπογραφή ή κάτι τέτοιο, ναι, δεν θα κλείσουμε τα μάτια. Τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να δεσμεύσω κανέναν συνάδελφο. Mm-hmm. Από την άλλη όμως και ο Άρης πρέπει να κάνει πιο τα βήματά του πιο έντονα, ότι δημοσιεύτηκε σήμερα ο ισολογισμός που πράγματι έχει δημοσιευτεί πριν 2 μήνες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ωραίο. Ναι. Από την άλλη, ο εκείνος που προαλήφεται για να αγοράσει τον Άρη, να είναι ο κύριος μέτοχος του Άρη, για τον κύριο Καρυπίδη μιλάω. Ναι. Και πιστεύω δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σωστά. Δεν πάει να είναι σήμερα ο μεγαλομέτοχος της Βέρειας. Δεν έχει αποποιηθεί των μετοχών του. Ναι, χρονικά έχει περιθώριο να το κάνει βέβαια. Χρονικά έχει περιθώριο. Αλλά δεν είναι όμως και το πιο σωστό να τρέχει τη Βέρεια και παράλληλα τον Άρη. Ναι, έχει δεσμευτεί δημόσια, αυτό τουλάχιστον έχει πει ο ίδιος, γιατί δικιά του είναι η Βέρα, δεν είναι δικιά μας. Ο ίδιος έχει δεσμευτεί δημόσια ότι θα απεμπλακεί από την Δεν μπορεί την να κάνει κι αλλιώς. Ναι, ναι, δεν του το επιτρέπει ο νόμος, ναι, είναι ξεκάθαρο. Έλωστε, πέρυσι είδατε τι έγινε με την υπόθεση Παναχαϊκής Λάρισας. Μέχρι μια εβδομάδα πριν το πρωτάθλημα, τι έγινε για να μεταβιβαστούν οι μετοχές του, γιατί είχε δύο πάει ο κύριος Κούγιας και μέχρι τελευταία στιγμή ήταν να μην συμμετέχουν και δύο στο πρωτάθλημα. Ναι. Σωστά. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, κατά κάποιο τρόπο συνιστάτε και στον κύριο Καρυπίδη. Ας με επιτρέψετε την έκφραση, απλά λέγω, από την κουβέντα. Δεν συνιστώ σε κανένα. Ναι. Απλώς από την εμπειρία μου σας λέω ότι καλό είναι κάποιος να αφοσιώνεται, και έτσι θα ήθελα εγώ να γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην ομάδα που θέλει να ασχοληθεί. Σωστά. Δεν πρέπει να κρατάμε μέχρι τελευταία στιγμή την επιφύλαξη. Ξέρεις, μήπως δεν δοθεί στον Άρη να συνεχίσω να είμαι στη Βέρεια. Ναι. Να δοθεί πραγματικά στον Άρη, γιατί αξίζει τον κόπο. Ναι, σίγουρα είναι, μιλάμε για νόμια μεγέθη. Με όλο το σεβασμό στη Βέρεια, ναι, δεν μπορεί να συγκριθεί καμία Βέρεια. Νόμια μεγέθη, και δεν είναι, και επειδή δεν είναι εύκολο να μεταβιβαστεί μια ΠΑΕ πρώτης εθνικής. Ναι.
θα πρέπει να εξασφαλίσει από τώρα τη διάδοχη κατάσταση στη Βέρεια. Ναι. Δεν είναι μια διαδικασία. Πρέπει να πάρει την έγκριση τη δική μας. Ναι, γιατί θα ελεγχθεί και αυτή η διαδικασία, σωστά. Ναι. Βέβαια, πρέπει να βρει ένα αξιόλογο, αξιόπιστο οικονομικά πρώτα απ' όλα άνθρωπο. Ναι. Να πάρει τις τύχες της Βέρειας στα χέρια του και πάει λέγοντας. Όλα αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα. Ναι. Κατανοητό. Εγώ από την άλλη, και σας το έχω ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, και όσο αφορά τον εαυτό μου, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου αν δω ότι ο Άρης έχει κάνει εκείνα τα βήματα, έχει φτάσει στην εκαθάριστο αμήν. Μένουν τυπικοί οι λόγοι, ενώ έχει αποποιηθεί όλων των περιουσιακών στοιχείων, έχει πουλήσει, έχει καθαρίσει απαιτήσεις, υποχρεώσεις, ό,τι είναι, και μένει κάτι τυπικό τελικό. Δεν θα σταθώ, πιστεύω, στον τύπο της τελευταίας στιγμής. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορούμε να παραβούμε και τον νόμο. Ναι, αλλά βάσει αυτού που ίσχυε, κύριε Αρκούδη, θα πρέπει να παραδεχτείτε κι εσείς ότι υπήρξαν περιπτώσεις άλλων ομάδων. Αυτό μπορεί να το ισχυριστεί και ο Άρης κιόλας. Συμφωνώ μαζί σας. Οι οποίες εδώ μέχρι το Σεπτέμβριο νομίζω δώσατε έδες στον Πανσεραϊκό όταν άρχισε το πρωτάθλημα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ναι. Και κάποια στιγμή πρέπει όμως, έπρεπε να μπει μια γραμμή. Ναι. Έτσι, αυτή η χρονική στιγμή μπορεί να δικούσε α, β, γ. Αλλά επειδή αν συνεχιζόταν ΣΑΗ, αν δίναμε και στον Άρη και στον Όφη και σε όποιον άλλον και το συνεχίζαμε. Ναι. Κάποια στιγμή δεν έπρεπε να τελειώσει. Βλέπετε τι γίνεται. Ναι. Πόσες ομάδες πέφτουν για να μπουν στην κολυμπήθρα του ΣΥΝΟΑΜ και να ξαναξεκινήσουν χωρίς χρέη. Σωστά. Και δεν σας λέω ότι πάντα. Ναι. Δεν σας λέω ότι πάντα είναι κόλπο ή είναι παρένθετα πρόσωπα κλπ. Και με τίμιους επιχειρηματίες. Αλλά έχουν χαθεί πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Και για το ελληνικό δημόσιο, για το ΙΚΑ, για προπονητές, για παίκτες και πάει λέγοντας. Ναι. Κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος. Ναι, ο Άρης έχει βέβαια και κάτι, δεν ξέρω εγώ αν θεωρείται πλεονέκτημα ή όχι. Αυτό είναι κάτι που θα το εξετάσετε, φαντάζομαι και εσείς, όταν θα σας το θέσει ο Άρης. Αλλά έχει αυτό το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Εκτιμήθηκε από το δικαστήριο χθες, φαντάζομαι το γνωρίζετε, στο 1,2. 1,2 νομίζω, στο 1,2. Έτσι. Ναι, μια τιμή. Άρα δηλαδή το δημόσιο. Υποχρεώσεις του ΙΚΑ, ακριβώς. Και είναι η μοναδική ΠΑΕ που έχει κάτι τέτοιο σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που με τα τελευταία 2 χρόνια φτάσανε στη δικιά σας επιτροπή και χορηγήθηκε άδεια. Συμφωνώ μαζί σας, σας είπα, δεν θα κλείσουμε τα μάτια. Ναι. Εγώ μιλώντας για τον εαυτό μου. Από την άλλη, προχωρήσει όσο πιο γρήγορα μπορεί ο Άρης. Ναι. Αυτός είναι και δηλαδή δεν είναι βήματα να δημοσιεύεται ο ισολογισμός έναρξης 2 χρόνια μετά. Ναι. Δεν είναι γρήγορα βήματα αυτά. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το γιατί φαντάζομαι θα το εξηγήσουν οι άνθρωποι που χειρίστηκαν το ναι, θέμα. Και εμείς έχουμε καλέσει αύριο, ναι. Φαντάζομαι πιθανόν λόγω της απεργίας δικηγόρων των αεροπορικών εταιριών και πιθανά να μην μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση αύριο. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή τους έχουμε καλέσει, όχι σαν απολογούμενος, αλλά απλώς να μας εξηγήσουν σε ποια φάση βρίσκεται η εκαθάριση, να βοηθήσουμε κι εμείς όσο γίνεται για να περατωθεί το συντομότερο δυνατό. Ναι. Φαντάζομαι δεν θα γίνει μάλλον αύριο αυτό, γιατί όπως είπατε υπάρχει αυτή η απεργία. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να κατέβουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι στο χέρι του Άρη. Αν νομίζει ότι μπορεί να έρθει, αν δεν νομίζει, αν ζητήσει μια αναβολή, δεν είναι άλλωστε, δεν έρχεται σαν απολογούμενος. Ναι, ναι. Να εξηγήσει και να μάθουμε κι εμείς που είναι η εκαθάριση. Ναι. Και όχι μόνο για τον Άρη, έχουμε καλέσει, έχουμε βάλει σκοπό όλες τις ΠΑΕ που, και ΚΑΕ που είναι σε εκαθάριση. Να τις καλέσουμε, να δούμε, ξέρετε πόσες είναι που δεν έχουν ολοκληρώσει την εκαθάρισή τους. Για βοηθήστε μας. Είναι αρκετές. Ναι. Ή από διάφορες εταιρείες που παίζουν τώρα με άλλα ονόματα κλπ. Υπάρχουν κουφάρια ακόμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης μη εκαθαρισμένα. Ναι. Που εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς έχουμε βάλει σκοπό αυτή τη στιγμή όλα, ξεκινήσαμε με τις υπηρεσίες, όλες να ξεκαθαρίσουν αυτές οι καταστάσεις. Κατανοητό αυτό. Άρα περιμένετε τον Άρη είτε μάλλον την επόμενη εβδομάδα να σας πει κάποια πράγματα για το... Τον περιμένουμε για να βοηθήσουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Δεν φωνάξαμε τον Άρη για να τον τιμωρήσουμε, αλλά να δούμε πού βρίσκεται, να δούμε και εμείς πώς θα βοηθήσουμε ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την εκαθαρισή του, να τη φέρει στο σημείο εκείνο που θα επιτρέπει και εμάς
να προχωρήσουμε παραπέρα. Κύριε Αρκούτη, στην περίπτωση που ο Άρης δεν καταφέρει, γιατί είναι πολύ πιθανό, αυτό το λένε και οι άνθρωποι που χειρίζονται την εκαθάριση, να την ολοκληρώσει στους επόμενους μήνες και φτάσει το θέμα, συστήσει, ή μάλλον αποφασίσει η Γενική του Συνέλευση του Ερασιτέχνη, γιατί ο Άρης, όπως είπαμε, ανέβηκε, 15 Μαΐου ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα, αλλά λογικά υποψιάζομαι και από όσα λέει και ο Ερασιτέχνης, θα κάνει μια Γενική Συνέλευση αμέσως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος και θα αποφασίσει η Γενική του Συνέλευση να ιδρύσει την νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Και θα πάει προφανώς, αν γνωρίζω καλά τη διαδικασία, αν δεν τη γνωρίζω, διορθώστε με, στο ΓΕΜΗ να ζητήσει αφημί για αυτή την εταιρεία. Δεν είναι έτσι, δεν πάει? Σωστά. Ναι. Άρα τότε νομίζω, σε αυτή την περίπτωση, έρχεται το ΓΕΜΗ και απευθύνει ερώτηση σε εσάς. Σωστά? Όχι, δεν, όχι, απευθύνει ερώτηση σε εμάς. Σε εμάς θα φτάσει το θέμα όταν η ΠΑΕ που θα ιδρυθεί, γιατί πιθανόν να μπορεί να ιδρυθεί, δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω σε αυτό, θα έρθει να μας ζητήσει πιστοποιητικό να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Αυτό πότε περίπου γίνεται, για να ξέρουμε κιόλας? Πιστεύω ότι η διαδικασία, δεν είμαι έτοιμος κι εγώ να σας απαντήσω με λεπτομέρειες, αλλά δεν ξέρω σε ποια φάση ακριβώς θα φτάσει σε εμάς. Γιατί μπελέκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης, είμαστε και εμείς στη μέση, έχει διαδικασίες. Μάλιστα, δηλαδή μπορεί να πει το Υπουργείο... Μπορεί το Υπουργείο Ανάπτυξης ακολουθεί, έχει και εκείνο τη δική του λογική. Ναι. Δεν σας κρύβω ότι πρόσφατα ο Πανσεραϊκός, που τους καλέσαμε επίσης να μας εξηγήσουν πού βρίσκονται, παιδεύονται, έχουν υποβάλει τα πάντα, έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό λύσης εκαθάρισης εδώ και μήνες, και το ΓΕΜΗ, χωρίς να τους εξηγεί ακριβώς το γιατί, δεν λύνει, δεν ολοκληρώνει την εκαθάριση της παλιάς εταιρείας. Ναι. Το ίδιο παράπονο είχε και ο Άρης από ό,τι ρώτησα τους ανθρώπους του Άρη αυτές τις μέρες για την ανάρτηση, όπως μας είπατε, για ποιο λόγο αναρτήθηκε, ότι καθυστέρησαν χαρακτηριστικά να αναρτήσουν τον ισολογισμό έναρξης εκαθάρισης. Αυτό δεν μπορώ να ξέρω ποιος ευθύνεται, αν ευθύνεται το Υπουργείο ή αν ευθύνεται ο Άρης που τους κατέθεσε έγκαιρα όλα τα πιστοποιητικά ή όλα τα χαρτιά που χρειάζονται. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, γι' αυτό δεν θέλω να πάρω θέση. Βέβαια, επικαλεστήκατε τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός παίζει κανονικά όμως το πρωτάθλημα της φουτμπολή, κύριε Αρκούτη. Ναι, δεν πάβει όμως να υπάρχει ένα θέμα. Και παρόλα αυτά έχουν υποβάλει τα πάντα, έχει τελειώσει η εκαθάριση, έχουν ισολογισμό πέρατος εκαθάρισης, ο οποίος ακόμα δεν δημοσιεύεται. Ναι. Και δεν διαγράφεται η παλιά ΠΑΕ. Ναι, κατάλαβα. Άρα καταλαβαίνω από αυτό που λέτε, γιατί κάνατε και μία ερμηνεία πριν από 2 μήνες, το συνεδριάσατε στις 3 Φεβρουαρίου πλέον μία διαφορετική. Ερμηνεύετε δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, τον ίδιο νόμο κάπως διαφορετικά πλέον. Ακριβώς. Όχι κάπως, εκ διαμέτρου διαφορετικά. Εκ διαμέτρου αντίθετα. Ναι. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και ο νομοθέτης. Εμείς δεν νομοθετούμε, εφαρμόζουμε νόμους. Ναι. Υπάρχει ένα αθλητικό νομοσχέδιο να κατατεθεί. Ναι. Δεν ξέρω, προσωπικά δεν έχω δει και δεν έχω λάβει γνώση τι προβλέπει ακριβώς για τον επαγγελματικό αθλητισμό και τι θα προβλέπει για αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, για τις υποκαθάριση εταιρείες δηλαδή. Ναι, μπορεί να προβλέπει, δεν το έχω υπόψη μου, δεν έχει τεθεί μάλλον υπόψη μας σε κανέναν από εμάς. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα προβλέπει. Μπορεί να προβλέπει πιο αυστηρές διαδικασίες ή πιο ελαστικές διαδικασίες, γιατί πάλι σας ξαναλέω, εμείς εφαρμόζουμε νόμο. Δεν νομοθετούμε. Ναι. Με τη νέα ερμηνεία που έχετε δώσει, κύριε Αρκούδη, ο Άρης θα πάρει πιστοποιητικό έτσι όπως είναι ή θα εξαρτηθεί από το τι στοιχεία θα σας παρουσιάσει για την πορεία της εκαθάρισης? Σας το είπα και από την αρχή. Ας να δούμε πού έχει φτάσει. Καταρχάς η απάντηση είναι όχι. Έτσι σε όλους. Όχι μόνο στο Άρη. Γιατί δεν είναι μόνο Άρης. Έρχεται και ο Όφη. Ναι. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στην ίδια κατάσταση. Από εκεί και πέρα, καταρχάς, εμείς λέμε ότι θέλουμε να έχει τελειώσει η εκαθάριση, αλλιώς αναβιώνει η παλιά ΠΑΕ. Και να σας πω κάτι. Λέτε ότι με το περιουσιακό στοιχείο αυτό πληρώνει το ΕΚΑ. Πρέπει να υπάρχουν και πολλές άλλες υποχρεώσεις, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί αν δεν υπήρχαν, δεν θα φοβόταν τίποτα να αναβιώσει η παλιά ΠΑΕ. Ασφαλώς. Υπάρχουν και άλλα χρέη, αρκετά, τα οποία θα σβηστούν.
ναι. κατά κάποιο τρόπο ή θα κυνηγηθούν οι παλιοί μέτοχοι να τα πληρώσουν, οι παλιοί διοικούντες. Ναι, αλλά βέβαια ο Άρης οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση να πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική, κύριε Αρκούδη, από μια. Και υπάρχει και απόφαση δικαστηρίου που βεβαιώνει, όταν προσπάθησε να υπαχθεί στο άρθρο 99 ο Άρης, ότι δεν ήταν βιώσιμος. Ακόμη και με τη ρύθμιση που είχε κάνει τότε στο ΙΚΑ για τις 100 δόσεις, και το δικαστήριο βεβαίωνε τότε ότι ο Άρης δεν θα ήταν βιώσιμος για να παίξει σε πολύ. Αλλά δεν πρέπει κάποιος να πληρώσει για αυτά που δημιούργησε τον Άρη μη βιώσιμο. Ναι. Δεν πρέπει κάποια στιγμή όλοι οι κύριοι που διοικήσανε τον Άρη να πληρώσουνε. Και τι φταίει το ελληνικό δημόσιο, τι φταίουν οι διάφοροι προμηθευτές, τι φταίνουν οι ποδοσφαιριστές, τι φταίνουν οι προπονητές να χάσουν τα λεφτά τους. Ναι, αλλά δεν φταίει και κανένας κύριος Καρυπίδης όμως ή οποιοδήποτε επενδυτής, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν ευθύνεται για οτιδήποτε αυτά δημιουργήθηκε. Και μάλιστα θα μπορούσε να αισθάνεται και αδικημένος, και νομίζω ότι θα συμφωνείτε μαζί μου, γιατί από όσο γνωρίζουμε έχει βάλει ήδη 750.000 ευρώ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μιλάμε για τεράστιο ποσό για τα δεδομένα μια τεράστια. Νομίζω ότι με όσους μίλησε στην Αθήνα, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού, πιθανόν να μην είναι και σωστή η πληροφόρησή μου γιατί είναι από τρίτο πρόσωπο, του είχαν συστήσει να είναι προσεκτικός. Ναι. Ότι κανείς δεν έχει δεσμευτεί ότι θα είναι, αν δεν έχει τελειώσει η εκαθάριση β' εθνική του χρόνου ΠΑΕ. Να είναι προσεκτικός το τι δεσμεύσει να λαμβάνει. Επιχειρηματίας σοβαρός είναι, πιστεύω ότι παίρνει τα ρίσκα του. Μάλιστα. Μας είπατε αυτό ότι... δεν σημαίνει ότι όλοι από όσους γνωρίζω δεν θα θέλαμε ο Άρης να είναι του χρόνου στη Β' Εθνική. Να είναι όμως σωστά. Ναι, αλλά βέβαια ρωτάει εδώ ένας φίλος, ο 433, γιατί σας ακούει, και είναι εύλογα τα ερωτήματα που γεννιούνται και στον κόσμο του Άρη. Δηλαδή, λέει, από την ΑΕΚ πόσα λεφτά πήρε, λέει, το δημόσιο, οι ποδοσφαιριστές. Έχασε πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά. Αυτό είναι άδικο για τον Άρη. Μόνο, το καταλαβαίνετε. Να πω ότι στο ΑΚΑ που τυχαίνει να είμαι αντιπρόεδρος, μόνο το ΑΚΑ έχασε 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν πάω να υπερασπιστώ καμία ΑΕΚ και κανέναν. Εμείς σαν Επιτροπή αποφασίσαμε να βάλουμε το μαχαίρι όσο πιο βαθιά γίνεται σε αυτό το σώπιο πράγμα σήμερα που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο και να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην εξυγίασή του. Ξέρετε τι σημαίνει Β' Εθνική αυτή τη στιγμή? Τι εννοείται? Από τις 18 ομάδες οι 5 τους αφαιρέσαμε την άδεια, το δικαίωμα να συμμετέχουν στο στοίχημα, λόγω ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις χειραγώγησης αγώνων. Ναι. Άλλες 6 είναι κατηγορούμενες πάλι σε εμάς για εκδίκαση και δεν έχουν εκδικαστεί λόγω της απεργίας των δικηγόρων. Η 12η, ο Απόλλωνας, μας ζήτησε μόνο στην οργή από το σύστημα, από το στοίχημα. 2 έχουν ήδη αποχωρήσει λόγω χρεών. Η Παναχαϊκή δεν έχει πιστοποιητικό και δεν μπόρεσε. Η τρίτη δεν μπόρεσε να φέρει εγγυητική επιστολή. Ο Ταχανιάν, δεν κάνω λάθος, δεν είχαν να πληρώσουν τον διατητή και μηδενιστήκανε. Ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος του Βόλου βρίσκεται πρόεδρος Ταχανιά. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΛΕ Πανελευσυνιακός βρίσκεται ιδιοκτήτης των Τρικάλων. Ο ιδιοκτήτης της Παναχαϊκής, αφού πέρασε από μερικές άλλες πριν, γίνεται ιδιοκτήτης της Λάρισας. Και μπορώ να συνεχίσω για ώρα έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Για να μην λέμε οτιδήποτε άλλο και τι γίνεται σε αυτό το μαγικό κόσμο. Χθες άκουγα μια εκπομπή, δεν ξέρω τι ήταν το δικό σταθμό ή από άλλον, για την Τρίτη Εθνική, για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ναι. Που έλεγε ότι όπου παίζει ο Λαγκαδάς, ναι, στους περισσότερους αγώνες έρχονται διατητές ή απόπτες ή από τα Τρίκαλα ή από την Καρδίτσα. Εντάξει, ναι, το ότι χρειάζεται είτε μια... Είτε διατητές είτε παρατηρητές. Καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Δεν είναι εύκολο. Εύλογα θα πει ο Αριανός όμως, από εμάς θα ξεκινήσει η εξυγίαση. Και εγώ μαζί σας. Και εγώ μαζί σας. Γιατί πέρσι η ίδια επιτροπή ήταν, που είχε κάνει και εισήγηση ο κύριος Τριανταφυλάκης, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά τον κύριο Τριανταφυλάκη, όταν αναλάβαμε εμείς, τον Αύγουστο, η ίδια σύνθεση, βέβαια πολλοί από εμάς δεν είχαμε παραστεί, αλλά όσοι είχαν παραστεί, δεν έχει σημασία, είχαν συμφωνήσει ακριβώς να συνεχιστεί η πορεία με την. Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση. Με τον νομοδότη Τριανταφυλάκη, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός νομικός, καθηγητής Πανεπιστημίου στο Εμπορικό Δίκαιο, γνωσμένης αξίας άνθρωπος, που πρέπει να μετρήσουμε τη γνώμη του. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πώς θα εξυγιανθεί
αυτή η ιστορία, ώστε να μην πέφτουνε, να πηγαίνουν μια χρονιά στη Γάμα, να έρχεται κάποιος τρίτος ή συγγενής ή δεν ξέρω τι και να ξανασυνεχίζουν χωρίς χρέη. Έχουν... Αυτό πρέπει να τελειώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ναι. Και δεν μιλάω για τον κύριο Καρυπίδη αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι, σωστά. Ναι, το διευκρινίσατε αυτό. Έχουμε μαζί μας και τον Χρήσανθο, τον συνάδελφο, που ασχολείται και αυτός χρόνια με το ρεπορτάζ του Άρη. Έλα, Χρήσανθε, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν και εσύ θες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Αρκούδη, επί τη ευκαιρία που τον. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα και στον κύριο Αρκούδη. Νομίζω ότι το κλειδί σε αυτό που είπε είναι λίγο πριν που είπατε ότι δεν πρέπει να πληρώσουν κάποιοι για τα χρέη που δημιουργήθηκαν. Όσο καθυστερεί η άνοδος του Άρη, δεν πληρώνουν αυτοί οι κάποιοι. Γιατί δεν πάνε τα χρέη στα φυσικά πρόσωπα, όπως λέει η νομοθεσία. Είναι αυτοί οι κάποιοι πρώην παράγοντες που έχουν μπλοκάρει την όλη διαδικασία με το ορίσιο. Και επομένως, με το να μην παίξει ο Άρης στη Β' Εθνική, δεν μπορεί και να απεμπλακεί από αυτούς τους ανθρώπους που δημιούργησαν τα χρέη. Και αν αναβιώσει η παλιά ΠΑΕ, ούτε ο Άρης μπορεί να τα πληρώσει. Ούτε αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να τα πληρώσουν 10 ή 15 εκατομμύρια ευρώ. Άρα εδώ συγκρούεται αυτό το οποίο λέτε ως Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ακριβώς με αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Δηλαδή να βάλετε βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο. Το μόνο που όχι, θα κάνετε δεν είναι... Γιατί δεν συγκρούεται? Δεν συγκρούεται γιατί θα το σκέφτονται μετά αν να οδηγήσουν μια ομάδα στη Γάμα Εθνική. Συμφωνώ. Ξέρουν ότι δεν θα ανέβουν τον επόμενο αυτό χρόνο. Αυτό το μετά που λέτε. Αλλά θα μένουν 2-3-4 χρόνια. Συμφωνώ μαζί σας. Προσέξτε όμως λίγο. Αυτό όμως, αυτό όμως δεν αφορά τον Άρη. Αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να διαχωριστεί ο Άρης από όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που κάναν αυτό που κάναν και να σας πω και κάτι. Ο Άρης πέρσι. Δυστυχώς ο νομοθέτης ναι. Δεν κάνει τέτοιους διαχωρισμούς. Κάνει. Η ΑΕΚ δεν ολοκλήρωσε την εκαθάριση και πήρε και έπαιξε τη Β' Εθνική. Η Λάρισα δεν ολοκλήρωσε την εκαθάριση και έπαιξε τη Β' Εθνική. Συμφωνώ. Ο Αγροτικός Αστέρας δεν είναι διαχωρισμός. Είναι και κάποια στιγμή... Άρα, το κάνει άρα δεν το κάνει ο νομοθέτης. Επί δικής μου θητείας, ναι. Εμείς αναλάβαμε το καλοκαίρι. Και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε διαφορετικά. Κύριε Αρκούδη μου, η ουσία είναι η ερμηνεία. Εδώ δεν μιλάμε για νόμο. Ναι, μιλάμε για ερμηνεία. Συνεχίζουμε την ίδια ερμηνεία ναι. Και συνεχίζουμε το ίδιο. Όχι, να το συνεχίσετε για τις ομάδες. Ότι και το Άρη και μετά όχι, όχι. Συνεχίζουμε με να εκτιμήσετε υπόλοιπο. Την κάθε περίπτωση χωριστά. Αυτό θα γίνει, να είστε σίγουροι. Ναι, ωραία, ναι, γιατί όταν σας πω κάτι, όταν ακούει όμως ο κόσμος που δεν έχει τις νομικές γνώσεις, τις δικές του ή κανενός άλλου, και ακούει. Δεν θα παίρνουν άδεια όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εκαθάριση. Άρα λέει ο Άρης δεν θα πάρει άδεια. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει πρέπει... Έχει σοβαρή βάση αυτό. Ναι, ναι αλλά προσέξτε δεν, λίγο. Δεν ο Άρης δεν έπεσε φέτος. Δεν πω ότι μείνετε ήσυχοι, έχετε την άδεια. Όχι, ούτε αυτό θέλω να μας πείτε. Έχει πολύ μεγάλη θέλω βάση. Να, θέλω να μπορούμε να διαχωρίζουμε τις περιπτώσεις. Ο Άρης λοιπόν είναι μια ομάδα που πέρσι η δική σας επιτροπή του έδωσε μια γνωμοδότηση και ένα χαρτί με την υπογραφή, όπως είπατε, ενός ανθρώπου καταξιωμένου, όχι ενός απλός νομικού, ενός πανεπιστημιακού. Όλης επιτροπής. Μπράβο. Όλης επιτροπής. Η επιτροπή δεν λοιπόν είναι. Έδωσε άδεια στον Άρη, ο οποίος όμως δεν ανέβηκε αγωνιστικά. Φέτος λοιπόν που ο Άρης ανεβαίνει αγωνιστικά και μάλιστα είναι 20 βαθμούς μπροστά, είναι δυνατόν να πιστεί ένας φίλαθλος του Άρη ότι δεν θα παίξει στη Β' Εθνική? Κοιτάξτε, όλα αυτά... Γιατί, προσέξτε λίγο, γιατί αλλάξατε άποψη? Δεν άλλαξε ο νόμος. Αλλάξατε άποψη. Άλλαξε η ερμηνεία. Η ερμηνεία από ποιους γίνεται? Από εσάς. Από τους ίδιους ανθρώπους που πέρσι του δίνανε την άδεια. Δεν το βλέπετε ότι είναι τελείως άδικο για τον Άρη και για τον κόσμο του. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Να διαχωρίσω, δεν έχει σημασία αν ήμουν εγώ. Ναι. Ήταν κάποιοι συνάδελφοι, είτε εμείς διοριστήκαμε από το καλοκαίρι και μετά. Βέβαια αρκετοί σε αυτήν την επιτροπή ήταν και στην προηγούμενη. Συγγνώμη, και εγώ κάτι. Δεν ήμουν. Ο Πανσεραϊκός δεν πήρε αδειοδότηση από τη δική σας την επιτροπή. Πήρε αδειοδότηση. Είναι δυνατόν να λέτε λοιπόν, όχι εσείς, να λέει η επιτροπή στον Αριανό ότι έδωσα στον Πανσεραϊκό και δεν θα δώσω στον Άρη που τερμάτισε με 20 βαθμούς μπροστά από το δεύτερο? Να σας πω και το εξής. Είπατε κάτι γίνει... ακόμα πολύ σημαντικό. Είναι δυνατόν να παίρνει η Παναχαϊκή και η Λάρισα που τον Αύγουστο ήταν το ένα και το αυτό με τον κύριο Κούγια? Και τώρα να πούμε στον Αριανό, μέχρι ο οποίος είναι ένας άλλος άνθρωπος. Δεν τους δίναμε άδεια. Ναι, αλλά πήρανε, παίξανε. Κοιτάξτε, αν είναι να παιδεύσετε και τον Άρη και να πάρει. Βρεθήκαν οι μετοχές και μετά παίξανε. Ωραία. Το ίδιο. Ναι. Όχι, δεν παίξανε, αλλά βλέπετε ίδιο. Η Παναχαϊκή. Είπατε ότι στη Β' Εθνική έχει τόσες, 15 τόσες ομάδες με προβλήματα. Ο Άρης πέρσι δεν έπαιξε στη Β' Εθνική γιατί η ΕΠΟ άλλαξε τον ΚΑΠ. Παρανόμως. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτή η ομάδα πάλι, ενώ κατάφορα δικήθηκε το καλοκαίρι, να υποστεί και άλλη αδικία τώρα και ενώ όλες οι υπόλοιπες ομάδες παίξαν κανονικά? Εμείς δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν. Όταν όμως μπαίνει ο Άρης ο Γιατσουβάλη, κύριε Αρκούδη μου, τον αδικείτε?
Αφήστε να φτάσουμε στην απόφαση και να μου το πείτε μετά. Χαίρομαι που μου το λέτε αυτό και γι' αυτό έκανα και την παρέμβαση, γιατί ξέρω και βάσει του ρεπορτάζ ότι δεν είναι τόσο κάθετη η επιτροπή, δεν τελειώνει στην εκαθάριση, δεν παίρνει άδεια. Ξέρω ότι υπάρχουν αρκετές παράμετροι και έχω ακούσει και εσάς και άλλους συναδέλφους. Αυτή πρέπει να είναι η βάση. Φυσικά. Να σας πω κάτι. Μαζί σας είναι και ο Αριανός με αυτό το κομμάτι. Αλλά αν θέλετε να τιμωρήσετε. Παράμετρο. Ναι, παρακαλώ. Το Μάιο έχει δεσμευτεί ο Υπουργός ότι θα καταθέσει αθλητικό νομοσχέδιο. Σήμερα το πήρε από την Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Είναι να το πάρει σήμερα το πήρε. Ώρες. Το κομμάτι για τον επαγγελματικό αθλητισμό μέχρι χθες δεν το είχε δει κανένας. Οι πληροφορίες οι δικές μας λοιπόν είναι ότι από εδώ και στο εξής θα αναβιώνουν όλα τα χρέη. Και αυτό λοιπόν, που προσπαθούν άπαντες λοιπόν, να περάσουν. Προσέξτε, είναι δίκαιο από εδώ και πέρα. Εξής. Αύριο εμείς μεθαύριο όταν δοθεί στη δημοσιότητα για διαβούλευση θα έρθει και σε εμάς και θα δούμε και θα πούμε τη γνώμη. Όταν ψηφιστεί εμείς θα εφαρμόσουμε ό,τι ακριβώς λέει και πιθανόν να έχει ψηφιστεί πριν έρθετε εσείς να ζητήσετε άδεια. Αν θα έχει αναδρομικότητα ή δεν θα έχει, αυτό θα το κρίνουν οι 300 της Βουλής και ο Υπουργός που εισηγείται. Δεν διαφωνούμε. Γι' αυτό και εμείς σημειώνουμε τότε την ευθύνη που έχουν και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και όλοι οι υπόλοιποι, ότι θα πρέπει για το κομμάτι του Άρη ή του Όφη να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Δηλαδή να υπάρξει μια εξαίρεση των συγκεκριμένων, όχι ομάδων, καταστάσεων ομάδων που έχουν ξεκινήσει την εκαθάρισή τους, που έχει αναρτηθεί ο ισολογισμός εκαθάρισης, που δεν κοροϊδεύουν το ελληνικό δημόσιο. Με δύο χρόνια καθυστέρηση. Με δύο χρόνια βεβαίως, αλλά δεν ανέβηκε πέρσι ο Άρης. Γιατί αν ήθελε να κοροϊδέψει το ελληνικό δημόσιο. Ξεκινάει μια εκαθάριση. Μέσα σε ένα-δύο μήνες δημοσίευε το ισολογισμό σε ενός εκατομμύριο. Ναι, γιατί στους άλλους όλους τους ομάδες ξέρετε όμως. Μήπως περίμενε να βγει απόφαση γιατί ο... Όχι. Για είχε, ήταν ο πρώην παράγοντος ο κύριος Κόρδας που καθυστέρησε πέρσι μήπως το Σεπτέμβριο. Όχι, σας λέω. Μπορώ να σας τα πω αναλυτικά. Ο κύριος Κόρδας που καθυστέρησε πέρσι το Σεπτέμβριο που πήρε για λίγο την ομάδα και έτρεχαν πάλι στα δικαστήρια του Άρη να ξελασπώσουν την ομάδα. Άλλαξαν τέσσερις διοικήσεις στον ερασιτέχνη Άρη. Τέσσερις διοικήσεις. Και όταν ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε να τρέξει αυτά τα πράγματα, αλλάζει η ερμηνεία. Κοιτάξτε, και υπάρχει το ρίσιο, έτσι. Ας προχωρήσει ο Άρης, δεν θα κλείσουμε τα μάτια. Όμως εφαρμόζουμε νόμους. Δεν διαφωνώ. Ξέρω ότι στην τελική, είτε είστε θετικοί, είτε είστε θετικοί, κάτι άλλο, θα εφαρμόσουμε το κάτι άλλο. Αν αυτό που λέτε. Ότι εξαιρούνται, δεν έχει καμιά συζήτηση, εμείς θα δώσουμε την άδεια στον Άρη. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Αν παραμείνει η ίδια κατάσταση, θα μετρήσουμε πράγματα. Αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που είπατε το όχι. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, κύριε Ακούδη, το καταλαβαίνω και ξέρω και τις παρουσίες μας μέσα στην Επιτροπή και τα λόγια που έχετε πει. Και για τον Άρη και για άλλες ομάδες. Είμαι πολύ προσεκτικός, ακούστε τα. Αντιλαμβάνομαι. Είπα ότι η γενική κατεύθυνση είναι να εφαρμόσουμε τον νόμο. Όμως δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε μια ειδική περίπτωση που θα έχει κάνει τα βήματα που πρέπει και έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο. Το αντιλαμβάνομαι. Είμαι προσεκτικός και μου βάζετε λόγια που δεν είπα. Όχι, όχι, δεν είναι βαλατή, κανένα λόγο. Ίσα-ίσα, αυτό που λέτε τώρα έχει την το ουσία του... κάθε φορά που μιλάω. Ναι, έχει την ουσία του και είναι αυτό από το οποίο πρέπει να πιαστεί και ο Άρης για να έρθει στην Επιτροπή και να σας δώσει να καταλάβετε γιατί πρέπει να πάρει εδώ τη δουλειά του Άρη πιστεύω πλέον. Πιστεύω θα έχουμε μια καλή συζήτηση την άλλη εβδομάδα, μάλλον δεν θα μπορέσουμε αύριο. Ναι. Θα έχουμε μια καλή συζήτηση με τον Άρη που τον έχουμε καλέσει όχι για να απολογηθεί αλλά ακριβώς για να συζητήσουμε πού βρίσκεται η εκαθάριση και τι πρέπει να γίνει. Για να παίξει τη Β' Εθνική ο Άρης του χρόνου. Και θα είναι καλό γιατί εγώ ξέρω ότι είστε ενημερός, να ενημερωθούν και όλα τα υπόλοιπα μέλη για να δουν όντως ποιοι πρώην παράγοντες προσπαθούν να μην ανέβει ο Άρης στην δεύτερη εθνική κατηγορία για να μην υπάρξει νέα ΠΑΕ γιατί τότε τα χρέη θα πάνε στα φυσικά πρόσωπα όπως λέει ο νόμος. Ενώ όσο αλλιώς... υπάρχει η δικαστική διαμάχη μπαίνει ο Άρης μπροστά από αυτά τα φυσικά πρόσωπα. Εντάξει, δεν πάει σε αυτούς. Και η εφορία. Και η εφορία και το ΙΚΑ, έτως αν υπάρχει το νομικό πρόσωπο, στρέφεται κατά των φυσικών προσώπων με το διοίκηση, έτσι. Ναι. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά με το ρίσιο βλέπετε τι γίνεται τώρα. Με το ρίσιο βλέπετε τι γίνεται. Βλέπω πολύ καλά και ξέρω τι προσπάθειες γίνανε ακριβώς να μην εκπληστηριαστεί. Ακριβώς. Και υπάρχει και άλλη κίνηση από τον Άρη από χθες. Αυτά δεν θα τα συζητήσετε. Νομίζω ότι... Θα τα παραθέσει ο Άρης νομίζω την επόμενη εβδομάδα ενδελεχώς. Και να πούμε... Θα είστε σίγουροι ότι θα είναι ανοιχτά τα αυτιά μου. Και να πούμε κάτι... Δεν δεσμεύομαι για κανέναν άλλον. Και Αλέξη βέβαια να πούμε κάτι ότι ο κύριος, όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, ο κύριος Αρκούδης και στη συνεδριάση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού όντως είχε τα αυτιά του ανοιχτά και έχει...
δει τα θέματα αυτά που υπάρχουν στον Άρη και βέβαια και με τις άλλες ομάδες. Και δεν έχω διστάσει να πάρω αποφάσεις και κόντρα στο ρεύμα και αυτό που νομίζω σωστό. Το ζήτημα είναι ότι πάμε σε ψηφοφορία με πλειοψηφία όμως και νομίζω είστε 6 τώρα, δεν είστε 7. Είμαστε 7, απλώς ο ένας δεν έρχεται. Δεν έρχεται, άρα ψηφίζουν οι ακριβώς και μάλιστα ο ένας. Είναι ο κύριος Τριανταφυλάκης. Να το πούμε να έρθει τότε. Να του πείτε να έρθει. Ο ένας που δεν έρχεται είναι ο κύριος Τριανταφυλάκης. Άρα και δυστυχώς ναι. Είναι απώλεια. Γιατί είναι και γνώστης και του θέματος πολύ καλός. Όχι, είναι γνώστης όχι μόνο του θέματος για συγκεκριμένο. Ευρύτερα θέματα στο εμπορικό δίκαιο. Ναι. Θα ήταν πολύ ουσιαστική η συμβολή του στη διαμόρφωση των απόψεων. Και είναι μια μεγάλη απώλεια ότι δεν έρχεται. Δεν ξέρω τους λόγους βέβαια ο άνθρωπος που δεν έρχεται. Από εκεί και πέρα εγώ εύχομαι να είναι στις επιτροπές όταν θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα και για τον Άρη. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα πριν σας ευχαριστήσουμε. Είναι στις προθέσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να συνδράμει, να βοηθήσει, γιατί εσείς τις βιώνετε καθημερινά, σε υποθέσεις όπως του Άρη ή του Όφη που είναι διαφορετικές σε σχέση με κάποιον που σήμερα θα πάει να ρίξει την ομάδα για να κάνει, για να κάνει αυτό που θέλετε να σταματήσετε. Μου ζητάτε ως Επιτροπή να πάρω θέση. Όχι, άλλο θα σας ρωτήσω. Δεν θα πάρω. Όχι, άλλο θα σας ρωτήσω. Αν είναι στις προθέσεις σας, στο νέο αθλητικό νόμο, όταν θα φτάσει στη διαβούλευση και πλέον θα δίνετε δυνατότητα για τροπολογίες και μεταβατικές διατάξεις, αν θα δώσετε την δική σας άποψη ως Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κοιτάξτε, ο καθένας στη διαβούλευση θα πει τη δική του γνώμη. Άλλη μπορεί να είναι η δική μου, άλλη του κυρίου Παπαλάκη, άλλη της κυρίας Μαρούπα, άλλη κάποιος. Συνολικά εννοώ αν θα πάρετε μια θέση. Δεν ξέρω αν θα συζητηθεί συνολικά σε εμάς το νομοσχέδιο και θα πούμε γνώμη. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ή αν θα προφτάσουμε να γίνει τέτοια διαδικασία. Αλλά ο καθένας από εμάς σίγουρα θα πει τη δική του γνώμη. Μάλιστα. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι τα αυτιά ήταν ανοιχτά, ότι έχετε τη βάση φυσικά που πρέπει να είναι η σωστή βάση, αλλά κάθε περίπτωση θα τη δείτε ξεχωριστά. Εγώ εύχομαι να έχετε τελειώσει κατά πρώτο την εκαθάριση. Δεύτερον, αυτό δεν είναι. Καλά, δεν τελειώσουμε εμείς, ο Άρης δηλαδή. Να έχει προβλέψει αυτό, ξέρετε, όμως, να σας πω κάτι. Τη μεταβατική περίπτωση, ώστε να είναι τελείως λυμμένα τα χέρια. Φυσικά δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε. Δεν το συζητάμε, αλλά ξέρετε ότι με τίποτα. Με τους νόμους στην Ελλάδα και τα δικαστήρια. Ο χρόνος. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Καλώς. Μακάρι, εγώ εύχομαι κάτι που κέρδισε ο Άρης. Και έχει την ιστορία του, δεν είναι μια χθεσινή ομάδα. Ο Άρης έχει την ιστορία του και η θέση του δεν είναι στη Β' Εθνική σε τελευταία ανάλυση, είναι στην Α' Εθνική. Ακριβώς. Έτσι, εκεί είναι η θέση του. Αλλά εύχομαι να πάνε όλα καλά και να γυρίσει εκεί, τηρώντας όμως και τους νόμους και τις διαδικασίες. Μάλιστα, ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα που θα συζητήσετε με τον Άρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Έχουμε γνωριστεί άλλωστε με τους ανθρώπους, έχουν ξαναπεί τη γνώμη τους και ο δικηγόρος του Άρη. Να. Δεν έχει έρθει στην Επιτροπή, έχει δει ανθρώπους. Από εκεί και πέρα βέβαια... Έχουμε και εξελίξει όμως, έχουμε εξέλιξη με το ρίσιο, τον ισολογισμό που αναρτήθηκε στο γεμί. Να είστε καλά, κύριε Αρκούδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.